Η σταθεροποίηση που καταγράφεται στου δείχτε είναι ακόμα σε ψηλά επίπεδα. Ο αριθμό των κουσμάτων παραμένει αυξημένο και αυτό αντανακλάται και στη συνεχόμενη αύξηση του ποστού θετικότητα από τα τεστ ταχεία διάγνωση αντιγόνου πανκύπρια. Ο δε αριθμό των νοσηλευμένων κυμαίνεται καθημερινά μεταξύ 110 και 130 ατόμων, ενώ υψηλό είναι και ο αριθμό των διασωληνωμένων στι μονάδε συντατική θεραπεία, επιβαρύνοντα το σύστημα υγεία. Εκείνο που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι οι καθημερινοί θάνατοι που συνεχίζουν να καταγράφονται και να επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για προστασία των ατόμων που έχουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση. Σύμφωνα λοιπόν με τα, πιο, με τα πιο πάνω δεδομένα και συνυπολογίζοντα του κοινωνικού και ψυχολογικού παράγοντε καθώ και την κόποση που αισθανόμαστε όλοι οι πολίτε, αποφασίστηκα σήμερα στο Υπουργό Συμβούλιο τα ακόλουθα. Πρώτον, παρατείνονται τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στι 9 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και τι 10 Ιανουαρίου 2020. Η κατάσταση θα αξιολογείται τακτικά από τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή. Δεύτερον, στι 24 Δεκεμβρίου 2020 θα επιτρέπεται η κυκλοφορία μέχρι τι 11 μετά μεσημβρία και την παραμονή προχρονιά θα επιτρέπεται μέχρι τι 1 προμεσημβρία. Και εννοείται ότι παραμένει ο περιορισμό των 10 ατόμων. Τρίτον, αναγνωρίζοντα την ανάγκη των πιστών για εκκλησιασμό και δεδομένου ότι θα εφαρμοστεί αυστηρό πρωτόκολλο σε συνεργασία με την Ιεράρχη Επισκοπή Κύπρου, μόνο για τι 25 Δεκεμβρίου και την 6η Ιανουαρίου του 2021 επιτρέπεται η λειτουργία χώρων θρησκευτική λατρεία στην παρουσία πιστών με μέγιστο αριθμό παρβρισκομένων τα 75 άτομα με τήρηση του μέτρου ενός ατόμου ανά τρία τετραγωνικά μέτρα και σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου. Εάν υπάρχει ανάγκη για εκκλησιασμό περισσότερων πιστών, συστήνεται όπω πραγματοποιηθούν τι πιο πάνω μερομηνίε περισσότερε λειτουργίε. Κυρίε και κύριοι, όπω ανάφερα στην εισαγωγή μου, η επιβάρηση στην επιδημική εικόνα δεν μα επιτρέπει οποιασδήποτε χαλαρώσει, παρόλο που αυτό ήταν ο στόχο μα. Προ το παρόν δεν φαίνεται να καταγράφεται αισθητή βελτίωση και για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε με πολύ προσεκτικά βήματα με αυτές τις μικρέ έστω εξαιρέσει, που θα δώσουν κάποια ψυχολογική τόνωση στους πολίτες. Όπως βλέπετε, δυστυχώς ολόκληρη Ευρώπη βρίσκεται σε αυξημένο συναγερμό. Η κατάσταση στην Κύπρο είναι σοβαρή, αλλά διατηρούμε τον έλεγχο. Απευθύνω για ακόμα μια φορά έκκληση προς όλους τους συμπολίτε μας. Ο μόνος τρόπος να βγούμε νικητές από αυτή την επίπονη και πολύμινη περιπέτεια είναι να παραμείνουμε σε γρήγορση, μέχρι να είμαστε ασφαλείς. Μετρώντας αντίστροφα για την έλευση των εμβολίων και την έναρξη των εμβολιασμών από το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, απευθύνω θερμή παράκληση προ όλου να κάνουν υπομονή για λίγο ακόμα διάστημα, έω ότου εξασφαλίσουμε την εμβολιαστική κάλυψη ενό μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού. Το εμβόλιο είναι, Με το εμβόλιο είναι αρχή του τέλου τη μεγάλη αυτή διαδρομή και είναι το μόνο, το μισό κομμάτι τη προσπάθεια που μα προσφέρει η επιστημονική κοινότητα. Το άλλο μισό κομμάτι βρίσκεται στα χέρια του καθενός από εμάς, που καλούμαστε να δείξουμε υπευθυνότητα, τηρώντας πάντα με προσοχή τα μέτρα.